σύμφωνα με πληροφορίες από το δικαστικό Πάντα Ρεπορτάζ, για την υπόθεση της μικρής Άννη. Την υπόθεση που συντάραξε το Πανελλήνιο. Εκτός από τον πατέρα της και τον Νικολάη, τον φίλο του πατέρα της, τον Βούλγαρο τον Νικολάη, έχει βρεθεί βιολογικό υλικό, DNA, ενός ακόμα ατόμου. Μάλιστα, υπάρχει και συγκεκριμένο σημείο του σπιτιού, πληροφερούμεθα, που έχει βρεθεί το DNA της Άννη με το DNA ενός ακόμη ατόμου άγνωστου. Ούτε του πατέρα, ούτε του φίλου του πατέρα, που ξέρουμε ότι ήταν εκείνες τις μέρες στο διαμέρισμα. Άλλου ατόμου. Άλλου. Θα μας δώσει η Γιώτα η Κυπουρού το ρεπορτάζ. Είναι ο κύριος Γεωργίου κοντά μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Γεωργίου. Καλώς σας βρίσκω. Ο κύριος Γεωργίου είναι ο δικηγόρος της μητέρας της Άννη. Έχει πάρα πολύ έτσι παλέψει για αυτή την υπόθεση. Πάρα πολύ. Και δικαιώνει το βούλευμα πολλοί, γιατί έχουν καταμαρτυρηθεί πολλά σε βάρος της. Θα πούμε δύο κουβέντες γι' αυτό. Ωραία. Δικαιώνει το βούλευμα τη μητέρα σε πολλά θέματα. Μάλιστα. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε δύο λόγια. Γιώτα, να πούμε δύο κουβέντες για το θέμα. Εκδόθηκε το βούλευμα με βάση το οποίο παραπέμπονται για την δολοφονία πλέον της μικρής Άννη και ο πατέρας, αλλά και ο φίλος του, αυτόν που ακόμη αναζητούν οι αρχές και για τον οποίο έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης. Υπάρχουν όμως δύο πολύ σημαντικά στοιχεία στο βούλευμα. Το ένα είναι ότι... Το ένα είναι αυτό που είπαμε, ότι παραπέμπεται εκτός από τον πατέρα και ο φίλος αυτός για ανθρωποκτονία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πλέον θεωρείται, σύμφωνα με το βούλευμα, τέλεσαν την ανθρωποκτονία από κοινού. Και ο πατέρας και ο φίλος του, ο Βούλγαρος αυτός που αναζητείται. Το δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι αυτό που είπες, ότι... Να το επαναλάβουμε. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι δολοφόνος της Άννη... Είναι μόνο ο πατέρας. Είναι ο μπαμπάς. Αυτό γνωρίζαμε εμείς μέχρι τώρα. Πλέον όμως παραπέμπεται και Να το διορθώσω. Ότι διώκεται ο πατέρας για τη δολοφονία της Άννη, γιατί ο ίδιος αρνείται ότι τη σκότωσε. Ο ίδιος αρνείται ότι τη σκότωσε. Άρα κατηγορείται για τη δολοφονία ο πατέρας. Παρακαλώ. Ναι, ο πατέρας παραδέχεται μόνο ότι προέβη στον τρόπο που όλοι γνωρίζουμε και δεν θέλουμε να μπούμε σε λεπτομέρειες, με τον οποίο εξαφάνισε τη σωρό της κορούλας του. Τώρα λοιπόν παραπέμπεται στο δικαστήριο, θα δικαστεί δηλαδή να το πούμε απλά, εφόσον βρεθεί και συλληφθεί, και ο φίλος του, ο Βούλγαρος. Το ένα στοιχείο είναι αυτό. Το άλλο το πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι έχουν προκύψει επαρκείς ενδείξεις ότι τόσο στη δολοφονία όσο και στη διαδικασία εξαφάνισης της σωρού συμμετείχε και ένα ακόμη άτομο, ένα άγνωστο άτομο, τα στοιχεία του οποίου δεν έχει βρει η αστυνομία. Άνδρας κι αυτός. Προκύπτει από τα στοιχεία. Από το DNA προκύπτει ότι ήταν άντρας και αυτός, και ο τρίτος μέσα στο σπίτι. Ναι. Και γιατί αυτό, Τατιάνα? Γιατί βρέθηκε κοιλίδα που περιέχει γενετικό υλικό του φίλου του πατέρα, της μικρής και ενός ακόμη άγνωστου ατόμου, σε σημεία που δεν δικαιολογούνται από μία απλή διαμονή ενός ατόμου. Για να μην παρεξηγούμαστε, δεν σημαίνει ότι όποιος μπαίνει μέσα έχει διαπράξει και ένα έγκλημα, αλλά όταν βρίσκεται κάτω από το στρώμα μία κοιλίδα με τρία γενετικά υλικά, εκεί κάτι άλλο συμβαίνει. Όταν βρίσκεται κάτω από το στρώμα που κοιμότανε, όπως λέει ο πατέρας με το παιδί του, μία κοιλίδα, καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα, βιολογικό υλικό που ανήκει στον πατέρα. Στο φίλο, στην Άννη και στο και τρίτο πρόσωπο. Άγνωστο πρόσωπο. Δηλαδή στην Άννη και σε δύο ακόμα άντρες που δεν ήταν ο πατέρας της. Και ανήκει η κοιλίδα σε αυτά τα τρία άτομα. Εδώ κάτι δεν γνωρίζουμε για αυτή την υπόθεση. Υπάρχει δηλαδή ένα άτομο, ο άγνωστος Χ, που ήταν μέσα στο σπίτι το βράδυ της δολοφονίας. Ήταν, συμμετείχε. Υπάρχει κάποιος ο οποίος ευθύνεται για αυτό εδώ το έγκλημα και κυκλοφορεί έξω ελεύθερος? Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Άντρας.
θα μου επιτρέψετε να πω ότι η αστυνομία κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες, έκανε προσπάθεια ταυτοποίησης με όποιον έμαθε ότι πέρασε από το σπίτι, με όποιον είχε κάποιο λόγο παρουσίας, με όποιον ήταν στο φιλικό περιβάλλον και δεν ταυτοποιήθηκε με όλους αυτούς τους ανθρώπους το συγκεκριμένο εύρημα. Δεν ήταν κάποιος που σύγνασε εκεί, που πέρασε από αυτά. Ήταν κάποιος που απομονώνεται σαν να φαίνεται να εμφανίστηκε το βράδυ που έγινε ό,τι έγινε και μετά να εξυφανίστηκε. Εκεί οι άνθρωποι στη γειτονιά, εμείς θα πάμε να κάνουμε εκ νέου έρευνα, κύριε Γεωργίου. Θα το ψάξουμε ξανά. Οι άνθρωποι εκεί στη γειτονιά δεν είδαν κανέναν άνθρωπο να μπαίνει άλλο στο σπίτι. Μα λένε δεν άκουσαν τίποτα. Δεν άκουσαν τίποτα. Εκείνο το μοιραίο βράδυ δεν άκουσαν τίποτα, λένε. Κοιτάξτε, τα έχετε ζήσει και τα έχουμε ζήσει και σ' άλλες. Εδώ κυνηγιόντουσαν 5 παιδιά στην πλατεία της Βέρειας και κανείς δεν είδε τίποτα. Δυστυχώς η ελληνική κοινωνία έχει τις αποστασιοποιήσεις της. Και η συγκεκριμένη γειτονιά. Κύριε Γεώργιο, συγκεκριμένη είναι γειτονιά. Και η γειτονιά που υποφέρει. Άρα η αστυνομία, λέτε, άτομα. Έχει ψάξει πάρα πολύ για αυτό, για αυτό το τρίτο άτομο. Βέβαια. Έκανε πάρα πολλές ενέργειες ταυτοποίησης του συγκεκριμένου ευρήματος και σε άντρες και σε γυναίκες και τα λοιπά που βρέθηκαν στο σπίτι, που ήταν, που πέρασαν, που είπαν ότι πέρασαν. Όχι σε ένα, δύο και τρία άτομα, σε πολύ κόσμο. Δεν ταυτοποιήθηκε αυτό. Κύριε παρέμεινε άγνωστο. Και αυτός ο άγνωστος παραπέμπεται επίσης. Δηλαδή, αν στην πορεία μέχρι τη δίκη εντοπιστεί αυτό το πρόσωπο, όποιο είναι, θα καθίσει στο σκαμί. Θα καθίσει, βέβαια, και αυτός. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία και αυτός. Ο δικηγόρος του πατέρα της Άννη, ο κύριος Χρυσικάκης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Χρυσικάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε.